Ο κύριος Λετζάνης και ο κύριος Παπαγιάννης, οι συνάδελφοι. Μας έχουν παρουσιάσει όλοι και μιλάμε. Αυτός που άνοιξε τώρα τηλεόραση, καλό είναι να το ακούει. Ευχαριστώ την εκπομπή. Σωστή κίνηση, Γιώργο. Επιτρέψτε μου, όχι, δεν θα το έλεγα. Εάν δεν γινόταν διακαναλική συνέντευξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της αρχηγού που έκανε την πελατεία της πολιτικό πρόγραμμα και απαγόρευε τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου. Και έχω πρόβλημα με όποιον το ανέχθηκε αυτό στην Ελλάδα. Έχω και θα έχω μέχρι να πεθάνω. Και δεύτερον, αποφάσισα τελευταία μέρα να είμαι εδώ, ακριβώς γιατί πριν από 12 χρόνια, σε ένα τέτοιο στούντιο, με χτύπησε ο Κασιδιάρης και τώρα έχει γεμίσει την Αθήνα με φυλάδια ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μέσα από το Κοδομοκό, καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, λέει να ψηφίσουμε την άδεια περικεφαλαία των Σπαρτιατών, κακόμοιρη Σπαρτιάτη, τι του χρωστάνε δηλαδή. Και αν πάρει 1,5% και πάνω, θα χρηματοδοτείται και από τον ελληνικό λαό με 800 χιλιάρικα το κόμμα για 4 χρόνια. Εδώ, δηλαδή θα πληρώνουμε τον ηθικό αυτούργο του κόμματος αυτού της άδειας περικεφαλαίας, θα τον πληρώνουμε. 800 χιλιάρικα για 4 χρόνια. Τελείωσα, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ως έναρξη. Θα είμαι σαφής. Κάνει μοιραίο λάθος όποιος χαρακτηρίζει το ΚΚΕ μικρό κόμμα. Είναι μεγάλο κόμμα, με τεράστιους αγώνες και τεράστια τη μεγαλύτερη από όλους χρονική διάρκεια στην ιστορία. Άλλο κόμμα στη Βουλή 105 ετών δεν υπάρχει. Άλλο κόμμα που να έχει αντέξει 23 χρόνια παρανομία δεν υπάρχει. Άλλο κόμμα του οποίου το πρόγραμμα σε επίπεδο αντιπολίτευσης να το παίρνουν και να το τεμαχίζουν και να ακούς ξαφνικά ότι θα προστατέψει ο ΣΥΡΙΖΑ τα σπίτια όταν παίρνει τμήματα από αυτά που έχουμε προτείνει εμείς, πεθαίνεις. Όταν ακούς τη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί ακόμα και όρους που χρησιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα όταν τη βολεύει και όπου τη βολεύει, πεθαίνεις. Στους αγώνες ήσασταν μόνοι σας, χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς την Πλεύση Ελευθερίας, χωρίς όλα αυτά στους τα αγώνες που λένε του ΚΚΕ. Στα σοβαρά. Στα σοβαρά. Όποιος άντεξε στους αγώνες έμεινε μέχρι σήμερα, αγαπημένοι μου. Όποιος δεν άντεξε στους αγώνες πήγε κάπου αλλού και έφτιαξε δικό του τσιφλικάκι. Αυτό το έχουμε ζήσει, δεν είναι ούτε πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Μιλάμε για πολυκομματική βουλή. Δεν μου λέτε, με ενισχυμένη αναλογική το 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κυβέρνησε με 8 κόμματα στη Βουλή, όχι. Προς τι τόσο στρώμος και τόση συζήτηση για να μετατραπεί η Βουλή σε τι, σε σκηνή. Προσέξτε, γιατί εδώ αρχίζουν οι ιστορίες. Να ψηφίσουμε μικρό κόμμα, ένα για να κάνει χαβαλέ. Από χαβαλέ μας προκύψανε τραγωδίες τύπου Χρυσής Αυγής. Να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Γίνει και τώρα αυτό, γιατί είναι προσωπικό. Βεβαιότατα μπορεί να γίνει και αυτό θα γίνει γιατί την ευθύνη την έχουμε όλοι μας. Η αποπολιτικοποίηση. Το ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Δεν με νοιάζει τούτο, δεν με νοιάζει εκείνο. Και ότι ο Έλληνας το μοναδικό του μέλημα είναι να ησυχάσει και να κυβερνηθεί, δίνει την εντύπωση ότι από κάτω σφάζεται η αντιπολίτευση. Τάχα μου δήθεν η αντιπολίτευση, γιατί όταν πιστεύεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μαζί. Στο ΝΑΤΟ, όλοι μαζί. Στον ΟΑΣΑ, όλοι μαζί. Στα φαντς, όλοι μαζί. Στις τράπεζες και τον πρώτο του ρόλο, όλοι μαζί. Στην ενίσχυση βιομηχανίας, όλοι μαζί. Όταν φτάνεις να πιστεύεις ότι τεχνητή νοημοσύνη στην Bild επιτρέπεται μέσα στις ευρωπαϊκές αξίες να αντικαταστήσει 10.000 δημοσιογράφους με τεχνητή νοημοσύνη, και αυτοί τους μπαίνουν μαζί. Μάλιστα. Και δεν αντιστέκεται κανένας. Σε μια χώρα που μιλάμε για την Εκκλησία. Μιλάμε για την Εκκλησία. Να τελειώσω μία φράση, γιατί αν με κόψει. Δεν έχουμε και χρόνο. Δεν κόβω, ερώτηση να κάνω μετά. Όχι. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα κανένα εγώ. Εγώ δεν έχω αντισταθεί ποτέ μου σε κουβέντες, σε συζητήσεις και σε αντιπαραθέσεις. Έλα, Γιάννη, και νομίζω ότι έχω πίσω μου 45 χρόνια. Λοιπόν, όχι, δεν τελείωσα. Μα δεν τελείωσα. Τότε, Γιάννη, δεν θα κάνεις ερώτηση, δυστυχώς. Προσπαθώ. Δεν θα προλάβεις. Δεν τελείωσα. Γιατί δεν παίζουμε σε. Η ερώτηση αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου και πού οφείλεται για να την κλείσω εγώ. Δεν παίζουμε σε προσωπικό επίπεδο. Προφανώς. Το κόμμα της κυρίας. Δεν παίζουμε σε προσωπικό επίπεδο. Πού οφείλεται αυτή η επιθετικότητα του κόμματος Ελλάδος. Η συζήτηση αρχίζει, ακούστε, η ενίσχυση, η μηντιακή και η επικοινωνιακή. Και μάλιστα αντεστραμμένη κυριολεκτικά ως είδωλο, δεν είναι υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στάθηκε απέναντί της, και εγώ προσωπικώς και το κόμμα πάνω απ' όλα, εντός του Κοινοβουλίου, στο οποίο υπηρέτησε 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. 6 μήνες ήταν μόνο. Προνομιακά ψηφισμένη πρόεδρος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν είναι ο κίνδυνος από εκεί. Ο κίνδυνος είναι από Έλληνες που δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι πολύ στενά τα πλαίσια, τα χρονικά. Έλεγε ότι δεν έβγαινε πουθενά και δεν είχε καμία παρουσία. Επιλογή της και επιλογή της πελατείας της.
Γιατί με την πελατεία, όταν πολιτεύεται κάποιος, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όποιος θέλει να είναι πολίτης, πάει και ψηφίζει ως πολίτης και όχι ως πελάτης.